Για πάμε και από τον Α στο Σούπερ Κατερνιό να δούμε τι δήλωσε ο θείος της 11χρονης, την οποία τη σκότωσε τελικά ο θείος της με το κατσαβίδι στην καρδιά. Είχαμε και επεισόδια, μπορείτε να μπείτε να δείτε, το έχω δει το βίντεο, κυκλοφορούν σε πολλά κανάλια στο YouTube. Πήγαν να τον χτυπήσουν τελικά, τον προστάτευσε η αστυνομία. Για να δούμε τι υπόθηκε στον Α. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. Πάμε μέχρι τη Βικτόρια Δαράτου, γιατί αυτή την ώρα βλέπουμε τον θείο της 11χρονης που έφτασε στα δικαστήρια. Δεν είναι ο Δράσος, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο άλλος θείος. Είμαστε με το θείο της 11χρονης, ο οποίος έχει έρθει εδώ και μάλιστα έχει και τη φωτογραφία της Βασιλικής στα χέρια του. Πείτε μας λίγο πώς αισθάνεστε, έχετε έρθει εδώ να αντικρίσετε αυτόν τον άνθρωπο? Έχω έρθει να αντικρίσω αυτόν τον άνθρωπο και να τον ρωτήσω εγώ ο ίδιος. Γιατί είναι πρώτος μου ξάδερφος, γιατί το έκανε αυτό στην έλλειψα. Και τι έκανα το κοριτσάκι 10 χρονών, τι έκανα αυτό το παιδί. Είναι ένα γελούδι, γιατί το βασάνισε τόσο σκληρά. Γιατί το τιμώρησε, ποιος είναι ο λόγος που το τιμώρησε. Γι' αυτό έχω έρθει εδώ. Όχι μόνο εγώ και ο κόσμος που έχει έρθει να παρασταθεί σε εμάς. Και τον ευχαριστούμε τον κόσμο. Το μόνο που ζητάμε είναι και δικαιοσύνη. Γιατί το έκανε στη Βάσο αυτός ο άνθρωπος, με τι σκεφτικό που είχε παιδιά να μεγαλώσει. Θα μου πεις ποια δικαιοσύνη, η ίδια δικαιοσύνη του επέτρεψε να κυκλοφορεί ελεύθερος και να κάνει κι άλλο έγκλημα. Έτσι. Γιατί το έκανε. Ο συγκεκριμένος Ρώτα Βικτόρια μου είχε καταδικαστεί και στο παρελθόν. Το γνωρίζαν όλοι. Ποιες ήταν οι σχέσεις? Παλιότερα ξέραμε ότι δίνει ένα παρόν, αλλά δεν ήξερα εγώ ακριβώς γιατί δίνει το παρόν. Α, δεν ήταν γνωστό ότι πρόκειται πάλι για επίθεση σε ανήλικο? Εγώ δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Α, δεν γνωρίζανε δηλαδή ότι είχε προσπαθήσει να, ότι είχε βιάσει 14χρονο κορίτσι η οικογένεια? Γνώριζαν ότι δίνει το παρόν στο αστυνομικό τμήμα, δεν ήξεραν όμως το λόγο. Κάτι θέλει να πει και ο άλλος κύριος Βικτόρια. Θέλετε να μας πείτε κι εσείς? Ναι, βεβαίως. Εμένα είναι τα παιδί μπατζανάκης μου. Πρώτον, δεν σεβάστηκε ότι τον εταΐζανε μέσα στο σπίτι τους, γιατί ήταν παρατημένος αυτός. Τον βοηθούσαν για εργασία, για φαγητό, και πήγε αυτός ο αντίτης και έκανε αυτό το πράγμα. Αυτός είχε καταδικαστεί πάλι και η δικαιοσύνη που έχουμε έχει όλους τους βιαστές έξω. Και γιατί τώρα είμαι πολύ εκνευρισμένος, και αν ένας άνθρωπος δεν έχει κάτι να φάει, να πάρει ένα ψωμί, θα τον πάνε μέσα. Και αυτούς τους αλήτες τους έχουν και κυκλοφορούν ελεύθεροι. Βικτόρια, θέλω να σου ζητήσω μια σημαντική χάρη. Γνωρίζουμε ότι ο θείος και ο κύριος είναι συντετριμμένος, αλλά δεν μπορούμε να δείχνουμε, καταλαβαίνεις, χωρίς μπλερ τη φωτογραφία τηλεοπτικά του κοριτσιού. Αν μπορεί να κατεβάσει λίγο τη φωτογραφία, για να μπορούμε να δείχνουμε τα πρόσωπα των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή βγαίνουν και καταγγέλνουν. Να μην τη δείχνουμε τη Βασούλα, γιατί δεν είναι καλυμμένα τα χαματάκια της. Να μην τη δείχνουμε, γιατί είμαστε ζωντανά τώρα. Δεν την καλυπτούμε, όχι, είμαστε ζωντανά τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο δολοφόνος, Βικτόρια, έχει οικογένεια. Τι μόνος του ήτανε? Ακούστε να σας πω. Έχει 4 παιδιά και είναι έγκυος η γυναίκα του στο 5ο. Είναι 5 μηνών έγκυος. Τι γνωρίζει ο Θείος? Τι γνωρίζει για αυτή την παιδιά, τι γνωρίζει για τη γυναίκα του? Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς, έτσι. Η μοναδική ποινή που του αρμόζει είναι η θανατική ποινή, τέλος. Τίποτα άλλο. Με συνοπτικές διαδικασίες θα τον δώσουν στους συγγενείς εκεί πέρα, να τον πάνε σε ένα χωράφι και να τον περιποιηθούν όπως του αξίζει. Και να τον αφήσουν να τον φάνε εκεί οι λύγοι και τα σκυλιά μετά. Τίποτα άλλο. Την υπόλοιπη οικογένειά του, σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή? Τι γνωρίζετε για την οικογένεια του δράστη? Τι οικογένεια είναι? Καλή οικογένεια, δεν έχω να πω κάτι κακό. Καλή οικογένεια, μεροκαματιάρετες, ανθρώποι ήσαντε. Να πάνε να βγάλουν το μεροκάματο να ταΐσουν τα παιδιά τους. Mm-hmm. Αλλά ο Σπύρος, γιατί το έκανε αυτό στην ανιψά του, γιατί το έκανε αυτό? Αυτό θέλω να τον ρωτήσω, γιατί το έκανε? Δεν το χωράει το μυαλό σου? Δεν το χωράει το μυαλό μου. Όχι μόνο σε μένα, σε όλο τον κόσμο. Γιατί το έκανε? Ενώ είχε γυναίκα, είχε παιδιά να μεγαλώσει, και αυτό είναι μεροκαματιάρης, έχουμε δουλέψει μαζί. Γιατί το έκανε αυτό? Με τι σχεστητικό το έκανε σε ένα μικρό κοριτσάκι? Το έχει ξανακάνει στο παρελθόν και θα έπρεπε να το γνωρίζουν, αν όντως ισχύει ότι δεν το γνώριζαν. Δεν μπορεί δηλαδή να μην το ρώτησε κανένας, γιατί πας στο αστυνομικό τμήμα και δίνεις παρουσία? Ωραία, ας αφήσουμε λίγο τη Βικτόρια, ναι, θα τα πει.
Καταλαβαίνετε τώρα πώς ήταν η κατάσταση. Εκείνος έδινε το παρόν, αυτό το ήξεραν. Οι ίδιοι πίστευαν ότι είναι οικογένεια, είναι φίλοι, είναι συγγενείς. Ακούτε τι λέει ο κόσμος εδώ. Μαζί μεγάλωναν, μαζί έτρωγαν. Να φανταστώ, μια και λέτε τον κόσμο εκεί, υπάρχουν συγγενείς της άτυχης. Και το ξεχρεώνε σιγά σιγά, γιατί λυπήθηκε τα παιδιά του. Τους βοηθούσε δηλαδή. Τους βοηθούσε, ναι. Γιατί το έκανε αυτό? Γιατί το έκανε? Γιατί είναι άρρωστος στο μυαλό και δεν έχει καμία θέση σε αυτή την κοινωνία που ζούμε. Δεν χρειάζεται ούτε πώς, ούτε γιατί, τίποτα. Τέλος. Και ενώ έχει κάνει έχει επικοινωνήσει με τη μητέρα, με τον πατέρα του άτυχου κοριτσιού. Και... Έχετε μιλήσει με την ξαδέρφη σας, τη μητέρα της 11χρονης, τη μητέρα της Βασούλιας? Είναι αδερφή μου. Είναι αδερφή. Ναι, η Ιουλία είναι αδερφή μου. Με συγχωρείτε. Ναι, μαζί είμαστε. Ναι, μαζί είμαστε. Πώς και... είναι οι άνθρωποι αυτοί? Είναι σε άσχημη κατάσταση, γιατί δεν είναι και το καλύτερο να μαθαίνεις ότι έχουν σκοτώσει το παιδί σου και το έχουν παρατήσει σε μια ερημιά μέσα. Και εμείς το μάθαμε τελευταία στιγμή με την αστυνομία και μετά πήγε να γνωρίσει τη Βάσο και εκεί μας είπαν ότι η Βάσο έχει κατσαβιδιές εδώ στο στήθος και την έχει στραγγαλίξει. Την έχει στραγγαλίξει και το παιδί είναι σε άσχημη κατάσταση. Και στο σπίτι αύριο που θα έρθει η Βάσο μας, είσαι που θα την ανοίξουμε να τη δούμε, γιατί είναι πολύ χτυπημένο το παιδί. Το έχει χτυπήσει πάρα πολύ. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πει ο άνθρωπος? Ευχαριστούμε, κύριε. Δύναμη και κουράγιο. Είναι συγκλονισμένοι όλοι, αλλά μόνο καταλαβαίνετε. Είναι σε όλοι συγκλονισμένοι είναι και περιμένουν εδώ το δράστη, γιατί από λεπτό σε λεπτό θα τον φέρουν εδώ οι αστυνομικοί προκειμένου να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Και αναμένεται να φτάσει, είναι αρκετός ο κόσμος που έχει συγκεντρωθεί γύρω-γύρω να κάνουν. Υπάρχουν έντονες αστυνομικές δυνάμεις. Έλα, Βικτόρια, έλα. Ακριβώς, είναι και οι αστυνομικές δυνάμεις εδώ, είναι και κόσμο, σας δείχνει η κάμερα, έχουν συγκεντρωθεί. Θέλουν να βροντοφωνάξουν σε αυτόν τον άνθρωπο ότι τους έχει καταστρέψει, όλη την οικογένεια την έχει καταστρέψει αυτό το περιστατικό. Ο θάνατος αυτού του παιδιού δεν μπορεί να το χωνέψει κανένας. Πήρε το παιδάκι από ένα σημείο πολύ κοντά στο σπίτι του, δήθεν να το πάει στον παππού του, δήθεν να το πάει μια βόλτα με το αυτοκίνητο και βρέθηκε το παιδί τους μια μέρα μετά μέσα στα χωράφια. Μάλιστα. Δολοφονημένο. Λογικά μπορεί να μπει και από πίσω πόρτα αν υπάρχει, Βικτόρια, εκεί. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εκεί. Αν υπάρχει πίσω πόρτα, και σίγουρα θα είναι με Αλεξής Φερογυλέκο, όπως καταλαβαίνετε, και με τόση αστυνομική δύναμη. Για να δούμε, έχουν έρθει και ισχυρές δυνάμεις και από την πρωτεύουσα και από την Πάτρα. Ναι, κύριος Μπαλάσκας. Έχουν έρθει ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας. Ωραία, θα συνδεθούμε σε λίγο πάλι, Βικτόρια. Σε ευχαριστούμε πολύ. Θα συνδεθούμε πάλι σε λίγο. Αυτός τώρα κατά πάσα πιθανότητα θα φάει σόβια και σε 15-20 χρόνια, είναι 37, στα 55 θα είναι έξω ελεύθερος και ωραίος. Θα περνάει καλά στη φυλακή, θα τρώει, θα πίνει, θα μπορεί να σπουδάσει κιόλας, να γίνει άνθρωπος και μετά θα ξαναβγεί στην κοινωνία, έτσι, σαν να μην έγινε τίποτα. Αυτά από τον Α. Ό,τι νεότερο έχουμε στη διάρκεια της ημέρας, εδώ θα είμαστε να το σχολιάσουμε και αυτό.